Στις Βρυξέλλες, το μεταναστευτικό είναι ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας που συζητούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο. Με τους φόβους, Μαρία Ρόνη, καλησπέρα, να εντείνονται για νέο μεγάλο κύμα μεταναστών μετά τον φωνικό σεισμό στην Τουρκία. Ναι, Ματίνα, το μεταναστευτικό είχε μπει στην ατζέντα αυτής της έκτακτης συνόδου κορυφής πολύ πριν τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία. Το ζητούσαν επιτακτικά η Ολλανδία και η Δανία, διότι παρατηρείται αύξηση των παράτυπων μεταναστών αφήξης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως τώρα, μετά από αυτό τον μεγάλο φωνικό σεισμό στη Συρία και την Τουρκία, σε περιοχές όπου κυρίως φιλοξενούνται Σύριοι πρόσφυγες, η Ευρώπη τρέμει ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα. Φυσικά η Ευρώπη θα βοηθήσει με οικονομικούς πόρους στην ανοικοδόμηση των περιοχών αυτών και τη στήριξη των σεισμόπληκτων. Όμως η τάση πριν από το σεισμό για την πολιτική της μετανάστευσης είναι στην Ευρώπη πλέον να ενισχυθεί η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων με όλα τα μέσα. Έχουμε στα χέρια μας το σχέδιο των συμπερασμάτων των Ευρωπαίων ηγετών και για πρώτη φορά γίνεται λόγος να χρηματοδοτηθούν υποδομές με ευρωπαϊκά κονδύλια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φυσικά και να βελτιωθούν οι επιστροφές των παράτυπων μεταναστών πίσω στις χώρες τους. Αυτά είναι δύο θέματα που ικανοποιούν απόλυτα την ελληνική πλευρά. Ακούσαμε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα το πρωί να λέει ότι η Ελλάδα προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να το κάνει, όμως η Ελλάδα προσβλέπει την υποστήριξη της Ευρώπης σε πρόσθετα ευρωπαϊκά κονδύλια, ώστε να μπορέσει με όλα τα μέσα να προστατεύσει τα σύνορα. Και εξήγησε ο Πρωθυπουργός ότι όταν λέει όλα τα μέσα, εννοεί και χρηματοδότηση φραχτών σαν αυτών που κατασκευάζεται στον Εύρο. Είναι ένα θέμα ταμπού αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμως θα συζητηθεί. Μάλιστα. Ματίνα. Μαρία Ρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν για το μεταναστευτικό Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης. Θα εξακολουθούμε να διεκδικούμε ευρωπαϊκούς πόρους, πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας. Και όταν αναφέρομαι σε όλα τα μέσα, αναφέρομαι και στην ανάγκη Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει φυσικά εμπόδια όπως ο φράχτης των οποίων κατασκευάζουμε στον Εύρο. Την ίδια στιγμή είναι δεδομένο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τις πολιτικές επιστροφών, έτσι ώστε όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφουν γύρω στις χώρες προέλευσης. Η Ευρώπη έχει αργήσει πάρα πολύ και δεν γίνεται να συζητάμε μόνο όταν κάποιες δυτικές χώρες ανησυχούν για δευτερογενείς ροές. Πρέπει να καταβληθεί άμεσα και σίγουρα πριν από το καλοκαίρι νέα ευρωτουρκική συμφωνία για την αντιμετώπιση των διακινητών και την αποδοχή των επιστροφών. Δεν μπορεί να συνεχίσει το Δουβλίνο να ρίχνει το βάρος στις πρώτες χώρες εισδοχής. Γι' αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί και πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή, ώστε οι χώρες να έχουν μόνιμα προγράμματα μετεγκατάστασης και η αίτηση ασύλου να γίνεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην πρώτη χώρα.